με την συμμετοχή των έξι αντιπεριφερειαρχών Γρηγόρη Αλεξόπουλου, Βασίλη Αντωνόπουλου, Χαράλα Μπουκαφίρα, Γιώργου Αγγελόπουλου, Γιώργου Γεργιόπουλου και Νίκου Ιφαντή, συνεδρίασε για πρώτη φορά η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Ένα όργανο συλλογικό υψηλού αισθήματος ευθύνης με μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων. Ένα όργανο που σχεδιάζει, προγραμματίζει πολιτικές ανάπτυξης. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολούθησε σύσκεψη του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών με τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Υπηρεσιών της Περιφέρειας που ορίστηκαν πρόσφατα. Θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος το στίγμα και τις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε, να αναγεννήσουμε και την περιοχή μας. Θέλουμε να αναδιατάξουμε το παραγωγικό, το ανθρώπινο, το πολιτιστικό δυναμικό μας. Μάλιστα, την προσεχή Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, θα παρουσιαστούν από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα και τους αντιπεριφερειάρχες οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής Ανατομέα Πολιτικής. Ενώ το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας θα συναντηθεί στην Πάτρα με όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ώστε να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν βασικές διεκδικήσεις και έργα της περιφέρειας, αλλά και να ληφθούν αποφάσεις συντονισμού.